πήγε ο φακελός μου. Μήπως βλέπουμε σε λάθος χρονιά. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Πώς χάθηκαν και οι δύο. Η Στυλιανή μπήκε με την ελπίδα στο γραφείο και έψαξε τον φακελό της. Και δεν βρήκε τίποτα. Και τι είπαν, δεν τους φάνηκε περίεργο? Χωρίσαμε γιατί μου ζήτησε να κάνω έκτρωση. Ένα τηλεφωνάκι δεν πήρες? Τι πράγμα? Έλα, μην τρέπεσαι. Δεν θυμώνει ο ραβωνιαστικός σου. Φιλαράκι, δεν παρεξηγείς, έτσι. Με προβληματίζει η συμπεριφορά της νύφης μου. Επειδή έφυγε τόσο ξαφνικά για ταξίδι. Ας αρχίσουμε από αυτό. Εγώ σ' αγαπάω όσο δεν έχω αγαπήσει άλλον άντρα στη ζωή μου. Μόνο που δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Για ποιο πράγμα? Για να κάνουμε έρωτα. Σε είδα που γλυκοκοιτούσες την ελπίδα. Και αναρωτιόμουν αν ενδιαφέρεσαι. Η κολλητή μου είναι, αν θέλεις μπορώ να σας κάνω κατάσταση. Κοίτα, συμπαθέστατη φίλη σου, δεν λέω. Αλλά δεν είναι αυτή. Με έχεις τρελάνει, με έχεις τρελάνει. Εσύ να δεις πως με έχεις τρελάνει. Να σου πω, δεν πάμε κάπου να είμαστε μόνο μας, ε? Η ελπίδα είναι εκτός. Να με ενημερώνεις για τις εξελίξεις τότε. Όπα, για κάτσε λίγο. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για τα αισθηματικά μου? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με κουβαλήσετε εμένα εδώ πέρα. Σταμάτα την κρίνια, Μερούλα. Λοιπόν, μία συνάδελφός μου μου έλεγε ότι εδώ συχνάζουν πολύ ωραίοι και ελεύθεροι άντρες, singles. Εδώ μάλιστα γνώρισε το τελευταίο της φλερτ. Εγώ μόνο πιτσιρίκια και κάτι τελειωμένους βλέπω. Σώπα πια, ακόμα δεν τους είδες, τους απέρριψες κιόλας. Καλά σου λέει, χαλάρωσε επιτέλους και απόλαυσέ του. Δεν σοβαρευόμαστε λίγο, λέγω. Δεν είμαστε κοριτσάκια να τρέχουμε στα νυφοπάζαρα. Μανάδες με παιδιά είμαστε. Μια χαρά ερωτικές γυναίκες είμαστε. Το μόνο πρόβλημα με σένα είναι ότι φέρεσαι λίγο σαν γεροντοκόρη. Όχι δάκι σαν γεροντοκόρη. Απλώς δεν μ' αρέσει το ψωνιστήρι. Το μόνο που δεν έχουμε κάνει είναι να γράψουμε στο μέτωπό μας ζητείτε άντρας. Σταμάτα τη μουρμούρα. Καλά έκανες αυτά και μας τράβηξε. Στο κάτω-κάτω αγκαλιά συνέχεια με την τράπουλα είμαστε. Μόνο το βαλέ και το ρίγα έχουμε σπίτι μας. Ας βγούμε λίγο έξω έτσι να δούμε και κανέναν άντρα. Τι να δείτε, μωρέ κακομοίρα, τους έχετε φάει με τα μάτια σας. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε αγγελία στο ίντερνετ. Λοιπόν, δεν πάμε να πιούμε το ποτάκι μας πουθενά άλλου σαν άνθρωποι? Είσαι χασί, αφού ήρθαμε για να γνωρίσουμε γκούμενος. Για να σου πω, σαν πολύ θάρρος πήρες. Συγγνώμη, Ντόριτα μου, δεν φταίω εγώ. Παρασύρθηκα. Το πάθος. Ναι, το πάθος. Ντόριτα μου, δεν είμαι κανένας σκάφρος, ε. Σε σέβομαι. Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Ναι, καλά. Απλά νόμιζα ότι γούσταρες. Νόμιζα ότι γούσταρες. Γι' αυτό και πήρα τόσο θάρρος. Γιατί δεν μου μιλάς τώρα? Μήπως θέλεις να φύγω? Περίμενε. Όταν σου είπα ότι σε θέλω εδώ και τώρα, μάλλον δεν με κατάλαβες. Ή μάλλον δεν σου έδωσα εγώ να καταλάβεις. Πάμε στο δωμάτιό μου τώρα. 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 Τώρα, εδώ που τα λέμε, η Μέρη έχει ένα δίκιο όμως, έτσι. Μόνο πιτσιρίκια βλέπω και ζευγάρια. Καλή τη Μέρη κοιτάνε. Κορμάρα μου, έτσι. Καλέ με κάτι τέτοιο, βγαίνει η κόρη μου. Δεν απορρίπτουμε τίποτα. Και τα πιτσιρίκια έχουν τη χάρη τους. Μια άλλη συνάδελφος μου έλεγε ότι έμπλεξε με έναν εικοσάρι. Λοιπόν, εάν δεν θέλετε να πάμε πουθενά αλλού να πιούμε το ποτό μας, εγώ φεύγω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πολύ δύσκολη έχει γίνει αυτή. Αυτό σου κάνει αγάπη μου. Τόσα χρόνια χωρίς άντρα. Γιατί εγώ που είμαι φρεσκοχωρισμένη είμαι καλύτερη? Που έχω σαλτάρει και θέλω να πατήσω το Μιχάλη με τρακτέρ? Τάξε μου τι σου έχω στην μπάρα. Πολλά βαρύ και μόνο. Καλό, καλό. Ειδική παραγγελία για σένα. Γύρνα με τρόπο. Καταφωνεί και ο Χάιδαλος. Και πάνω που το μελετούσα, ε. Και ασυνόδευτος από ό,τι βλέπω. Και να έχει τσακωθεί με τη σκύλα. Πολύ πιθανό. Και να κάθεται εδώ να τα πίνει μόνος του. Ξεκινήσαν οι καυγάδες, γουστάρω. Σίγουρα δεν είσαι πράκτορας της Έλενας. Μήπως της Κάτιας.
Αν είναι δυνατόν. Εγώ απλά ενδιαφέρομαι να είσαι ευτυχισμένος. Όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη της καινούργιας μου οικογένειας. Θα τα πούμε λοιπόν. Του μιλήσω, θα του κάνω χοντρό σπάσιμο. Ναι, βέβαια. Το κερασάκι στην τούρτα θα είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τι? Να πας και να του κάνεις τα γλυκά μάτια. Ναι, γιατί θα τον μπερδέψω τελείως. Ακόμα κάθεσαι. Πήγαινε. Κάτσε, ντε. Αχ, τα καλύτερα παιδιά μαζεύει αυτό το μπαρ. Πώς και μόνος. Πού την μπαρκάρα με τη λεγάμενη. Τι γυρεύεις εσύ εδώ μου λες. Τι γυρεύεις κι εσύ. Να δω κόσμο. Γιατί, μήπως έπρεπε να σου ζητήσω και την άδεια. Όχι, δεν με παρατάς. Νόρεξή σου είχα. Πολύ τσαντισμένο σε βλέπω, βρε παιδάκι μου. Γιατί, τι συμβαίνει. Μήπως ξεκίνησε την κρεβατομουρμούρα η μισθή σου. Ακόμα δεν ξεκίνησε την συμβίωση και δεν σε χωράει το σπίτι. Η Αμάντα ήθελε απλά να κοιμηθεί. Ξέρεις, δουλεύει κάθε μέρα, όχι όπως εσύ που κάθεσαι. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι δεν τσακωθήκατε. Σε ποιον τα πουλάς, μωρέ, αυτά. Σε να σε κλαίνει ρέγγες. Ξέρεις κάτι, Βιβί. Δεν είμαστε πια παντρεμένοι, οπότε δεν έχω καμία υποχρέωση να ακούω τις εξυπνάδες σου. Την Αμάντα σου όμως θα την ανέχεσαι θες δεν θες. Και μετά θα πηγαίνεις στα μπαρ και θα τα πίνεις για να ξεδίνεις. Να σου πω κάτι. Η επίθεση είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Αχ, yes, yes. Τι έγινε, μέσα πέσαμε από ό,τι βλέπω. 100%. Βέβαια αυτό δεν ήθελε να το παραδεχτεί, αλλά εγώ είμαι σίγουρη πως έχει τσακωθεί με την ακατανόμαστη. Α, τέλεια! Να σου πω, μας δίνεται μια καταπληκτική ευκαιρία να πάμε να κρεπαλιάσουμε. Πάμε να δούμε αντρικό στριπτής. Να σου πω, εσύ το έχεις βάλει σκοπό τη ζωή σου απόψε το βράδυ να δεις οπωσδήποτε στριγκάκι να πέφτει στο πάτωμα, ε. Πάμε, θα έχει πλάκα. Εγώ δεν έρχομαι, άμα θέλεις πήγαινε μόνη σου. Μου φτάνει που είδα το Μιχάλη σε αυτή την κατάσταση. Έλα στην υγειά μας. Ότι θα φύγεις. Καλή, τι έπαθες εσύ. Στεναχωριέμαι που θα φύγεις. Παράξενο σου φαίνεται. Όσο να είναι. Γιατί, επειδή μας ξέγραψες, ένα τηλεφωνάκι δεν πήρες. Τι πράγμα. Έλα, μην τρέπεσαι. Δεν θυμώνει ο ραβωνιαστικός σου. Περίεργο. Δεν υπάρχει ούτε ο δικός σου, ούτε ο άλλος. Μα πώς είναι δυνατόν. Μπορώ να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Τι μωρό είσαι εσύ, ε. Πού σε επέτυχα. Στη Λαϊκή. Σου άρεσε. Δεν φάνηκε. Σκέτε φέστιες, ε. Εσύ με κάνεις έτσι. Νικόλα. Τι. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Είσαι έτοιμος κιόλας για δεύτερο γύρο. Α, τελικά κυκλοφορούν και αλεπούρια στη Λαϊκή. Να το διαδώσω, θα σε κυνηγάνε όλες. Να σου πω, η μητέρα σου αρκεί ακόμα, έτσι. Οπα. Είχε πεθάρθει μετά τα μεσάνυχτα. Σίγουρα είναι η μαμά σου. Δεν έχουμε ελπίδα να είναι η ελπίδα. Με την καμία αυτή ξέμεινε στην Κορυνθία, λέμε. Δεν σου είπα που με πήρε τηλέφωνο. Γρήγορα, πες από το κρεβάτι. Νικολάκη μου, μη μιλήσεις, ε! Μη μου κάνεις εμένα την κοιμισμένη! Είδα το φως! Τι θες και με ξυπνάς με στάγρα μεσάνυχτα! Ντορίτα, μη μου πουλάς εμένα τρέλα, άκουσα και ένα θόρυβο! Τι είναι αυτό? Μου έρχεται τώρα το εγκεφαλικό!
Δεν πρόλαβα να φύγω και μου κουβάλισες εδώ μέσα τον άνεργο. Ξυπόλυτο τον βλέπω, ούτε παπούτσια δεν έχει. Έξω ρε εσύ, έξω, έξω, έξω. Μαμά, μην τρελαίνεσαι, τηλεόραση βλέπαμε. Προφανώς ξεχνάς ότι σε αυτό το σπίτι η τηλεόραση τα τελευταία 20 χρόνια βρίσκεται στο σαλόνι. Κυρία Μέρη, σας παρακαλώ, δεν φταίει η Ντορίτα. Βασικά, εγώ. Εσύ την κόρη μου να μην την πιάνεις στο στόμα σου. Δεν σεβάστηκες ούτε αυτή, ούτε το σπίτι μας. Όχι, μαμά, κούλαρε, να σου εξηγήσω. Εντάξει, είναι άκυρο έτσι όπως μας πιάνεις και έχεις δίκιο. Αλλά ενήλικες είμαστε. Δεν κάναμε και κανένα έγκλημα. Σκουσίσαι. Κυρία Μέρη, άλλο ήθελα να πω. Βασικά, εγώ την κόρη σας τη σέβομαι και την αγαπώ και με αγαπάει και εκείνη και. Εσύ βούλωστο! Βούλωστο και φύγει όπως είσαι. Όπως είσαι. Σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε, θα τη βρούμε την άκρη. Πράγματι, από εκεί που θα μου πεις να ηρεμήσω κιόλας. Έξω, ρε. Έξω από το σπίτι μου, έξω! Τι να σου πω, τι κατάλαβες τώρα που γίναμε ρεζίλοι με τις καθηνιές σου? Τολμάς και μιλάς. Ενώ σε έπιασε να βγάζεις τα μάτια σου. Στο σπίτι μου, που ακόμα ξεπληρώνω το θράσι σου δεν έχει όρια. Δηλαδή άμα τα ξεκλοφλήσεις δεν θα είχαμε πρόβλημα. Πήγαινε στον τρολογιατρό να δεις που θα σου πει και εκείνος ότι δεν μπορείς να ορίσεις τι θα κάνω με τον κομμενό μου. Μεγάλωσα, πάρ' το χαμπάρι. Ντορίτα, βούλωστο. Βούλωστο, γιατί με έτοιμη, με στο τσάκι με να σε δολοφονήσω. Βούλωστο. Αναντρίχιασα, δέσμε, αναντρίχιασα. Τι λες, μωρέ, θα σε σκοτώσω, ρε. Μωρέ, θα σε κάνω εγώ άνθρωπο και να μην με λένε μέλη. Πρόσεξε, κακομήρα μου, γιατί στο τσάκι με. Με έχεις φέρει στα ωριά μου, θα σε στείλω στον πατέρα σου. Δεν πας καλά, η Μερούλα τρελάθηκε. Για να μην σε βλέπω, να μην σε βλέπω, ρε, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Θα σε σκοτώσω, παλιοθήλικο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με μισεί αυτή η μάνα της. Κάτι που με ξαναφήσει να δω το κοριτσάκι μου. Άρε, άκαρδη Μέρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με έφερες, αν και δεν θα έπρεπε γιατί θα γίνει στο νοσοκομείο. Τι λες τώρα, σε αφήνω εγώ. Αφού ξέρεις ότι εκμεταλλεύομαι κάθε στιγμή που είμαι κοντά σου. Πέρασε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Δύο ολόκληρες μέρες μαζί σου, ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω. Βέβαια, ξέρω ότι τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς όπως τα περίμενες. Τι λες τώρα, μάτια μου. Σε λατρεύω. Να σου πω, θα με ξαναπάς βόλτα Σαββατοκύριακο. Θα σε πάω όπου θέλεις. Κοίτα τώρα να συγκεντρωθείς να περάσεις τις εξετάσεις σου και εγώ θα αποφασίσω που θα το γιορτάσουμε. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Άντε, πήγαινε, μην αργήσεις μέρα που είναι. Γεια. Γεια. Θα με ακούσεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Πριτς, αυτό ήταν. Σε βαρέθηκα. Τι έγινε, τι πάθατε και φωνάζετε έτσι? Με χάρης, φιλενάδα, φεύγω, αυτό ήτανε. Δεν έχεις να πας πουθενά, μωρέ, θα σε κλειδώσω εδώ μέσα μέχρι να συνέλθεις. Σιγά μην μου βάλεις και ζώνη αγνότητος. Μερούλα, πάρ' το απόφαση. Μετακομίζω και δεν χωρίζω. Μπα, και πού θα πας? Στο να χαϊρευτώ? Και τι θα τρώτε, μωρέ, τα αποφάγια από τα τραπέζια της μάνας του? Αυτό το σπίτι δεν μας χωράει και τις δύο. Κορίτσια, ηρεμήστε. Σας παρακαλώ τώρα και εξηγήστε μου τι έγινε. Θα σου πω εγώ τα νέα της ξετσίποτης της κόρης μου. Την έπιασα στα πράσα, γυμνή με τον κόμενο στο κρεβάτι. Και αντί να χαίρεσαι που έχω μια υγιή σεξουαλική ζωή, τι να σου πω. Καλά το weekend εσύ, όλα καλά? Τι να ακούς πόσο ανέστητη είναι. Εγώ κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό που ήρθα φάτσα κάρτα με εκείνο τον ξεβράκωτο. Να μου είχες βάλει κλειδαριά. Στο έχω πει εδώ και 10 χρόνια ότι θέλω κλειδαριά. Θα γλίτωνες και τα κατάλληλα. Τωρίτα, δεν την ανέχομαι άλλο την επιπολαιότητά σου. Μη στεναχωριέσαι. Θα φύγω. Πού θα πας? Προς το παρόν στη δουλειά. Μετά όπου με βγάλει. Έλα, ηρεμήστε τώρα, είστε εκνευρισμένες. Θα πάρουμε αμέσως τον Ανδρόνικο να σας δει. Α, καλά, τώρα δέσαμε. Μην μου δεσώνετε το πράγμα με τίποτα. Θα σε πάρω να σου πω τι απέγινα. Αντε τσάω. Περίμενε να σου. Καλά, συγγνώμη, δεν θα σταματήσεις. Ας την ηρεμήσει. Η Ντορίτα πρέπει να καταλάβει ότι αυτές τις αισχρότητες δεν τις ανέχομαι μες στο σπίτι μου. Μην είσαι έτσι απολύτικη εσύ τώρα. Λοιπόν, πήγαινε στη δουλειά και προσπάθησε να είσαι όσο πιο ήρεμη γίνεται. Εγώ πρέπει να φύγω, έχω εξετάσει σήμερα. Καλή επιτυχία, κορίτσι μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, μωρό. Βιταμίνες? Μόνο που το βλέπω, με πιάνει ναυτία. Καλά, δεν πειράζει, θα το πιω εγώ. Σου έκλεισε ραντεβού με τον γιατρό. Θα κάνεις όλες τις εξετάσεις και θα μας πει αυτός τι πρέπει να παίρνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να φύγω τώρα. Δεσποινής. Μήπως ξεχάσατε κάτι? Δεν πας πουθενά. Αν δεν μου πεις που μπορώ να βρω αυτό το προκομμένο του Σωτήρη. Δεν είπαμε ότι δεν θέλω να του μιλήσεις. Με άκουσες να συμφωνήσω? Καλά, σε με το σκεφτώ λίγο. Τι να σκεφτείς, παιδί μου? Δεν έχουμε ώρα για τέτοια. Κι αν σου φερθεί άσχημα? Έννοια σου και ξέρω πώς θα τον κουμαντάρω. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις και όποτε θέλεις. Πρώτα όμως θα μου πεις που δουλεύει. Περίεργη. Έλα. Ξένια, γιατί είπες ψέματα στην κυρία Στυλιανή? Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς? Της είπες ότι έρχεσαι στην Αθήνα να με βρεις. Δεν της είπες όμως τίποτα για τη γιαγιά σου. Πρέπει να ετοιμάσουμε και vegetarian μενού για τη δεξίωση της Ινδικής Πρεσβείας. Για 50 άτομα. Οπότε θα χρειαστούμε και τα διπλάσια λαχανικά. Το κατάλαβες, Ντορίτα? Το κατάλαβα. Το έφαγα πάλι το πακέτο. Πες της να κόψει τα τριπλάσια. Σίγουρα θα τα χρειαστούμε. Προσέξτε μόνο μου, μου ξεφύγει το μαχαίρι και κόψει κανέναν άνθρωπο. Ε, κορίτσια. Άκουσε να δεις. Έχω βαρθεί να με κουμαντάρεις. Το κατάλαβες. Δεν μπορείς συνέχεια να μου δίνεις οδηγίες. Πες της, σε παρακαλώ, ότι με τον τρόπο που συμπεριφέρεται αποκλείεται να είναι κόρη μου. Θα σε βρω, δεν ήρθα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάω στη μάξιον που έμενες. Εσύ είχες φύγει. Ψέματα είναι? Ναι, αλλά γιατί δεν της είπες για τη γιαγιά σου? Εντάξει, μπορεί να μην είπα όλη την αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσα. Πού, Ξένια, δεν μπορούσες? Στην κυρία Στυλιανή που μας μεγάλωσε? Και να μην σεβαστώ την τελευταία επιθυμία της κυρίας Αλίκης. Πριν πεθάνει, με έβαλε να της ορκιστώ ότι δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Είσαι η μόνη που ξέρει για την οικογένειά μου. Εντάξει, έτσι όπως τα λες, έχεις δίκιο, αλλά. Δεν ξέρω, εμένα κάτι να μπερδεύει. Τελικά δεν έπρεπε να σου πω την αλήθεια. Κακώς δεν κράτησα τον όρκο μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Είμαστε φίλες και το ξέρεις. Και τότε σταμάτα να μου κολλάς. Δεν σου έχω δώσει αφορμή να με υποψιάζεσαι. Έτσι δεν είναι? Ξένια, είσαι τόσο αλλαγμένη. Εμείς οι δύο δεν λέγαμε ποτέ ψέματα. Ναι, γι' αυτό όταν σε είδα σου είπα τα πάντα. Περιμένω ότι εσύ τα καταλάβαινε, βέβαια. Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Ήμουνα λίγο απότομη. Δεν πειράζει. Τα έπαιξε εκεί. Σε καταλαβαίνω. Ναι, ήταν λίγο περίεργα. Εγώ σε είχα προειδοποιήσει. Κάποια πράγματα είναι καλύτερα να μην τα σκαλίζουμε. Να πιεις το γάλα σου. Δεν κάναμε έτσι μαδιο στο μάχη. Καλά με δουλεύεις. Εξαιτίας έχω χάσει ήδη την πρώτη ώρα. Η ώρα τότε γιατί βιάζεσαι? Θα πας κατευθείαν στη δεύτερη. Καλά αυτά έχεις να πεις μόνο. Υποτίθεται ότι θα με ξύπναγες. Παρακοιμήθηκα, συγγνώμη. Δεν είσαι και το τέλος του κόσμου. Έτσι κι αλλιώς εγώ θα τη δικαιολογήσω. Θα τους πω ότι τράκαρα. Μαμά! Εντάξει, ότι χάλασε το αυτοκίνητο μόνο, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις έτσι, παιδάκι μου, το κεφάλι μου. Τι έγινε χτες? Το τσούξατε με τις φίλες σου? Είχαμε μπαρότσαρκα. Και ξέρεις ποιον είδα? Ποιον? Τον Τζορτζ Κλούνι? Αηδίες. Τον πατέρα σου. Μόνο του να πίνει το μαύρο του το χάλι, μιλάμε. Μη μου πεις ότι τσακωθήκατε πάλι. Μπα, με πρόλαβε άλλη. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχουν σφαχτεί με την Αμάντα. Κοίταξε να μάθεις λεπτομέρειες τώρα το μεσημέρι που θα φάτε μαζί. Γιατί πράγμα? Με τι σου λέω το σύνορα? Λέω, τι έγινε? Μαμά,
Αν χάσω εξαιτία σου και τη δεύτερη ώρα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Πάω να αντιθώ. Καλή με κι έτσι. Ναι. Τελειώς, ποιος θα με δει. Μη σου ξέφυγε ότι σου είπα τίποτα. Άντε βιά σου, θα αργήσεις. Ναι, τώρα το σκέφτηκε. Δεν μου είπες τελικά. Έμαθες τίποτα για τους γονείς σου. Μπα. Δεν σε άφησε να δεις το φακελό σου, ε. Όχι, η κυρία Στυλιάνη προσπάθησε. Αλήθεια. Αυτό απαγορεύεται. Το ξέρω, αλλά ύστερα από πολλά παρακάλια την έπεισα. Η κακομοίρα αντίθετα με τον κανονισμό προσπάθησε να το κάνει και θα μου τον έδειχνε. Αλλά ο φακελός μου δεν ήταν εκεί, είχε εξαφανιστεί. Είδες πως τα έλεγα. Τελικά στενοχωρήθηκες χωρίς λόγο. Ξένια, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως η κυρία Λίκη όταν σου έδωσε το δικό σου φάκελο, επειδή ήξερε ότι θα έρθει να με βρει στην Αθήνα, μήπως σου έδωσε και το δικό μου. Αυτό πώς σου ήρθε τώρα. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι συνέχεια. Μήπως έγραφε κάτι ο φάκελός μου, κάτι άσχημο, και δεν ήθελες να το διαβάσω εγώ για να μην στεναχωρηθώ. Με τίποτα. Αν ήξερα κάτι, ό,τι και να ήταν αυτό, δεν θα στο έκρυβε ποτέ. Γιατί μιλάς λες και δεν είμαι εδώ, ε? Τι μας το παίζεις, Μαρκησία! Ντορίτα, ηρέμησε. Έχουμε και δουλειά. Εσύ τι πετάγεσαι. Διερμηνέα σε όρισε. Οπότε, λέγε, πες της ότι εγώ δεν δουλεύω με ιστερικές. Μάζεψε τη γλώσσα σου, γιατί αν συνεχίσεις έτσι, σε βλέπω να παίρνεις πόδι από εδώ μέσα. Μπα! Τι μας λες, μας απειλείς κιόλας. Έλα εδώ, εσύ μη φεύγεις. Έλα εδώ! Δεν είναι το σπιτάκι σου εδώ, που δεν μπορεί να μπει άνθρωπος και να πλησιάσει τα δύο μέτρα. Συγγνώμη. Πρόσεξε τι λες. Εσύ. Πρόσεξε τι κάνεις. Μη μου χτυπάς εμένα το βιβλίο. Το κατάλαβες. Δεν έχει μπει άνθρωπος και να μείνει. Κομπλεξικιά. Και σου πει το πρόβλημά σου. Ε, και σου πει το πρόβλημά της. Μισείς τους άντρες. Α, τσακωμούληθες. Θα τον έχεις. Άσε με, μωρέ. Και τώρα έχω να σου πω ένα ευχάριστο. Στο φιλάει για έκπληξη. Θα δώσω κι εγώ εξετάσεις. Πού, σε αυτή τη σχολή. Δεν είναι καταπληκτικό νέο. Καλά, πώς. Θέλω να πω, τι σχέση έχεις εσύ με τη μαγείρικη. Όχι στο δικό σου τμήμα, Βερχαζό. Μάρκετινγκ, διοίκηση catering. Βέβαια, πώς δεν το σκέφτηκα. Ναι, με στείλει η γιαγιά μου. Έτσι θα μπορώ να τη βοηθάω πιο αποτελεσματικά. Πόπο, δηλαδή έχεις μπει για τα καλά μες στην εταιρεία, ε. Βέβαια. Και από ό,τι φαίνεται, της έχω κάνει και εντύπωση. Σίγουρα, για να σε στείλει να σπουδάσεις εδώ είναι η πιο ακριβή σχολή. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Όπως πάντα. Ελπίδα. Για να τελειώνουμε με τα προηγούμενα, θέλω να σου πω την αλήθεια. Ρώτησα την κυρία Λίκη για σένα. Λέξη δεν της πήρα. Γι' αυτό σου λέω, μην το ψάχνεις. Τον εαυτό σου βασανίζεις. Και ο φάκελός μου πώς χάθηκε. Τέλος πάντων, έχεις δίκιο. Άστα τώρα αυτά. Δεν πρόκειται να βγάλω άκρη. Για πες μου τώρα εσύ, πώς αποφάσισες να έρθεις σε αυτή τη σχολή, αφού δεν ήθελες να σπουδάσεις. Χάρη σε σένα. Εσύ μου έδειξες τον δρόμο. Τώρα με τις σπουδές θα είμαι καλύτερη στη δουλειά μου, έτσι δεν είναι? Φυσικά και θα είσαι. Δηλαδή δίνεις και εσύ σήμερα εξετάσεις. Δυστυχώς. Τα μισά θέματα είναι μαγειρική και φαγητά. Και δεν έχω ιδέα. Τι είναι τα καινούργια μενού στην κουζίνα, σε παρακαλώ. Έχω κάνει τις προσθήκες που ήθελα. Συγγνώμη, κυρία Κάτια, αλλά αυτή δεν είναι δουλειά της Ξένιας. Εννοείς? Όχι ότι έχω πρόβλημα να το κάνω. Αλλά να νόμιζα ότι τώρα τελευταία η Ξένια ασχολείται με την κουζίνα. Οπότε? Νόμιζα ότι μας έχετε μοιράσει αρμοδιότητες. Η Ξένια να είναι υπεύθυνη για την κουζίνα και εγώ για τους πελάτες μας. Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε δεν θέλεις να πας τα μενού στην κουζίνα, γιατί δεν είναι της δικιά σου αρμοδιότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Θέλετε να ψάξω να τη βρω να σας τη στείλω? Θέλεις να πεις ότι δεν έχεις προσέξει ότι δεν είστε σήμερα στο γραφείο, ή μήπως ακριβώς αυτό είναι που θέλεις να μου πεις? Να καρφώσει την ανιψιά μου. Τι έπαθες? Μέχρι πριν λίγο ήσουν λαλίστατη. Το γνωρίζατε δηλαδή? Δεν έχω κανένα λόγο να σου δίνω λογαριασμό, αλλά δεν είναι μυστικό. Η Ξένια σήμερα δίνει εξετάσεις στη σχολή εμπορικού επιμελητηρίου. Θα σπουδάζει παράλληλα για να αποκτήσει τα κατάλληλα προσόντα για τη δουλειά μας. Όχι αυτή της γραμματέως. Το βλέπω σύντομα. Να γίνει προϊσταμένη σου. Έχεις να προσθέσεις κάτι ακόμα? Όχι. Ωραία. Πήγαινε λοιπόν να κάνεις τη δουλειά που σου ζήτησα.
πρόλαβε να μελετήσει. Πότε, είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Ξέρει τώρα πόσο απαιτητική είναι η γιαγιά μου. Εξάλλου το αποφάσισα και τελευταία στιγμή. Εντάξει, δεν πειράζει. Και να κοπεί, μη στεναχωριέσαι. Θα πάρει την κρυάδα για το επόμενο εξάμηνο. Α, δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκινήσω αμέσω. Δεν μπορώ να περιμένω. Τι. Δεν θα με βοηθήσει, Ελπιδάκι μου. Φυσικά και θα σε βοηθήσω. Αλλά δεν ξέρω πώ. Απλά θα με αφήνει να αντιγράψει την κόλλα σου. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και τι, θα φύγεις τη φίλη σου, έτσι. Στην τελική τι φοβάσαι? Όχι, δεν γίνεται αυτό, Ξένια. Αν μας πιάσουν, θα μας διώξουν και τις δύο. Δεν μπορώ να ρισκάρω την υποτροφία. Θα είμαστε πολύ προσεκτικές. Απλά θα με αφήνεις να βλέπω την κόλλα σου και τα υπόλοιπα στα πάνω μου. Όχι, το μόνο που μπορώ να κάνω, αν θέλεις δηλαδή, μπορώ να σε βοηθήσω στα μαθήματα να δώσεις το επόμενο εξάμηνο. Μα σου είπα, δεν μπορώ να περιμένω. Πρέπει να ξεκινήσω αμέσως στη δουλειά. Είναι απαραίτητο. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Και που το σκέφτομαι, δηλαδή, τρομάζω. Κατάλαβα. Τελικά δεν μπορώ να υπολογίζω πάνω σου. Αλλά ξέρεις κάτι? Οι πραγματικοί φίλοι στην ανάγκη φαίνονται. Ενδιαφέρεστε για κάποιον ασθενή? Για εσάς προσωπικά. Είμαι μητέρα της Τόνης. Ναι. Πήρα να μάθω τι κάνει η πιο γοητευτική γυναίκα της Αθήνας. Τώρα το θυμήθηκες? Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά γύρισα πολύ αργά χθες το βράδυ και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Και το πρωί σηκώθηκες χωρίς να τις καταλάβω. Αλλά δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, θα πούμε αργότερα. Όπως θέλεις. Πάντως να ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Καταρχήν να σου ξεκαθαρίσω πως δεν με στέλνει εκείνη. Το αντίθετο μάλιστα, δεν ήθελε καθόλου να έρθω να σε βρω. Σας ακούω, τι έχετε να μου πείτε? Καλή ερώτηση. Μόνο που θα πρέπει εγώ να την κάνω. Εσύ θα πρέπει να μου πεις ποια είναι η άποψή σου για τη γνωστή κατάσταση. Δεν έχω να πω και πολλά και κυρίως όχι με κάποιον που θεωρώ αναρμόδιο. Μάλιστα. Αναρμόδιο. Λοιπόν, δεν μου είναι καθόλου εύκολο να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, ούτε να μιλάω εκ μέρους της. Αλλά η αλήθεια είναι πως ήθελα να σε γνωρίσω. Όπως και να έχει, εσύ ο πατέρας του παιδιού που περιμένει. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω τι σας έχει πει η κόρη σας, αλλά... Επίσης, επειδή η Τόνια στην παρούσα φάση δεν μπορεί να παραμείνει ψύχρεμη, θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε εμείς χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχα σχέδια να κάνω οικογένεια. Ούτε και η Τόνια, όπως ξέρεις πολύ καλά. Όμως συνέβη. Και δεν μπορείς να το αγνοείς, ούτε να την παρατάς να τα βγάλει πέρα μόνη της. Από ό,τι βλέπω, έχει πολύ καλό δικηγόρο. Μήπως από το να με ειρωνεύεσαι καλύτερα να σκεφτείς τη σοβαρότητα της κατάστασης? Μάλιστα. Ας αφήσουμε λοιπόν την επίδειξη πνεύματος και να περάσουμε στην ουσία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βγούμε από την άβολη κατάσταση. Αλλά η κόρη σας δεν δέχεται καν να το συζητήσει. Την έκτρωση εννοείς? Κι εγώ που νόμιζα πως επειδή είσαι γιατρός υποτίθεται ότι σώζεις ανθρώπινες ζωές. Σου είναι λοιπόν τόσο εύκολο να σκοτώσεις το ίδιο σου το παιδί? Μα δεν υπάρχει παιδί. Και δεν θέλετε να το καταλάβετε όλοι στην οικογένεια. Μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη υπάρχει και το έχετε κάνει εθνικό θέμα. Κάποιο με δείξει το κόμμα στο βλέπω. Δεν γίνεται, γράφω. Συγκρά. Για να γεννηθεί ένα παιδί και να φτιαχτεί μια οικογένεια με προοπτική επιτυχίας πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Εγώ το σκέπτομαι και μου έρχεται να το βάλω στα πόδια. Τώρα τι φταίω εγώ αν ξύπνησε το μητρικό ένστικτο της Τόνιας? Συγγνώμη, τι μου ζητάτε? Να την παντρευτώ ακόμα και δεν τη θέλω? Να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Και μην το παρουσιάζεις σαν ένα απλό ατύχημα. Είναι μια πιθανή εξέλιξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπιούνται. Γιατί την αγαπάς την κόρη μου, έτσι δεν είναι? Ίσως κάποια άλλη στιγμή στη ζωή μου να το έβλεπα αλλιώς. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Δεν γίνεται να γίνω πατέρας. Να ξέρεις πάντως ότι εκείνη έχει πάρει την αποφασή της και θα κρατήσει το παιδί. Και αφού εσύ παραιτήσε, θα τη στηρίξουμε εμείς με όλες μας τις δυνάμεις.
Κρίμα όμως που το παιδί αυτό θα μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα του. Δεν ξέρω τι να σας πω. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Κανένας δεν γεννιέται έτοιμος να γίνει γονιός. Και καταλαβαίνω πόσο τρομακτικό σου φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά πίστεψέ με. Όταν θα γεννηθεί, θα δεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Δεν νομίζω, έχω άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου. Μάλιστα. Κάτι λίγο στην άκρη, δεν βλέπω. Όσο μπορώ σου δείχνω. Λίγο ακόμα. Να σου πω, πες μου τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά και το κεφάλι μου έχει γίνει πουρές. Αλήθεια να σε ρωτήσω κάτι. Τι εννοούσε η Ντόρη τα πριν, ότι δεν γουστάρεις τους άντρες, δεν σου αρέσουνε. Τι λες, παιδάκι, αυτό κατάλαβες εσύ. Ναι, δηλαδή, κακό είναι. Αν εσύ προτιμάς τις γυναίκες, πού είναι το πρόβλημα. Γούστα είναι αυτά. Κοίτα τι έπαθε η γυναίκα, να μου βγει τζάμπα και βέρεσέ το όνομα. Άστο, να σου πω εσένα. Είδες όταν ανοίγεις το στοματάκι σου και λες ό,τι θέλεις. Τι έγινε, δεν σε καταλαβαίνω. Ντορίτα, θέλω να βγεις δημόσια και να αναθεωρήσεις και να πεις ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους άντρες. Δεν έχω να βγω και να πω τίποτα. Σε κανένα. Δεν αστειεύομαι. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ούτε κι εγώ αστειεύομαι. Εξάλλου δεν το ξέρουμε. Μπορεί και να ισχύει. Και. Και εσένα πώς έκανε. Με τον κρίνω. Πού θες να ξέρω. Μπορεί να ήταν ένα λάθος της στιγμής. Όλη την ώρα, τόσα χρόνια, το μόνο που ακούω είναι το ότι δεν τους θέλουμε τους άντρες. Δεν μας χρειάζονται οι άντρες. Είμαστε καλύτερα μόνες μας και άλλα τέτοια πολλά. Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Μπορεί να μην το είπες. Έτσι ακριβώς, αλλά τα άφησες αυτά τα πράγματα να εννοηθούν. Οπότε, τον εαυτό σου τον ακούς. Ακούς τι λες και σ' ακούνε και άνθρωποι και βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα. Α, δεν μας νοιάζει ότι μπορεί να ισχύει δηλαδή, αλλά το ότι ακούνε. Βλέπω ότι έχεις πάρει τις αποφάσεις σου. Εύχομαι μόνο να μην το μετανιώσεις και αν κάποτε θελήσεις να δεις το παιδί σου, να μην είναι πολύ αργά. Τι θέλετε να πείτε? Πως με αυτό που κάνεις, τραυματίσεις ανεπανόρθωτα τη σχέση σου με την Τόνια. Και μην νομίζεις ότι αν μετανιώσεις θα είναι κάπου και θα σε περιμένει. Μα και η ίδια με τη στάση της τι κάνει? Σαν να με εκβιάζει. Τόσο λίγο λοιπόν δεν ξέρεις. Επειδή όμως είναι ένα αξιαγάπητο πλάσμα, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί κάποιος που θα την αγαπήσει πραγματικά. Και εκείνη και το παιδί της. Και τότε φοβάμαι ότι πως ο μοναδικός χαμένος θα είσαι εσύ.